Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που απευθύνομαι πρώτη φορά στην Εθνική Αντιπροσωπεία και θα ήθελα να ευχαριστήσω από το βήμα της Βουλής τους πολίτες της δεύτερης περιφέρειας της Αθήνας που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Η ομιλία του Πρωθυπουργού δεν αφορούσε στα αλήθεια προγραμματικές δηλώσεις, αλλά επαναλήψεις των εξαγγελιών του 2004, αποσπασματικά μέτρα και καλυμμένες προτεραιότητες μιας κρυφής, αντιλαϊκής και νεοφιλελεύθερης ατζέντας. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε χθες, για άλλη μια φορά, μια εικονική πραγματικότητα όσον αφορά τη χώρα και την ελληνική κοινωνία. Ανέφερε έναν απολογιστικό κατάλογο, χωρίς όμως να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα του τόπου, χωρίς να απαντά και να δίνει προοπτική στις πραγματικές αγωνίες και στις προσδοκίες των πολιτών. Η πραγματικότητα όμως που ζει η ελληνική κοινωνία είναι τελείως διαφορετική. Ο ελληνικός λαός βιώνει την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα. Είναι ενδεικτικό ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέχει το θλιβερό προνόμιο να βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση στη διευρυμένη Ευρώπη όσον αφορά τις κοινωνικές ανισότητες. Μια χώρα δηλαδή που ο παραγόμενος πλούτος συγκεντρώνεται συνεχώς σε όλο και λιγότερα χέρια. Οι πολίτες στη χώρα μας αντιμετωπίζουν μια βίαιη και άδικη αναδιανομή του πλούτου. Στα χέρια του 20% του πληθυσμού συγκεντρώνεται το 80% του παραγόμενου πλούτου. Τα μεσαία στρώματα αντιμετωπίζουν την ανασφάλεια και τη συρρήκνωση των εισοδημάτων τους και το 20% του λαού μας ζει στο όριο της ανέχειας και σε συνθήκες νέας φτώχειας. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην πραγματικότητα περιέγραψε τη συνέχεια και την επιδείνωση μιας πολιτικής που συστηματικά ωφελεί τους λίγους, τους ισχυρούς, εις βάρος των πολλών. Εις βάρος των εργαζομένων, εις βάρος των αγροτών, των επαγγελματιών, εις βάρος των ανθρώπων του Μόχθου και πάνω απ' όλα εις βάρος της νέας γενιάς της πατρίδας μας. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε τη συνέχεια μιας μονόπλευρης και νεοφιλελεύθερης πολιτικής που μετατρέπει σταδιακά τη χώρα μας σε χώρα φθηνής εργασίας. Μια πολιτική που δεν είναι απλώς και εμφανώς κοινωνικά άδικη, αλλά και οικονομικά αναποτελεσματική, καθώς υπονομεύει τα ίδια τα θεμέλια της ανάπτυξης και της αναγκαίας κοινωνικής συνοχής. Μια πολιτική που αντί να επενδύει στην παιδεία, στην αναβάθμιση των εργαζομένων, στην καινοτομία, στην αποκέντρωση και στην απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας, καλλιεργεί το φόβο, την ανασφάλεια και τις πελατειακές εξαρτήσεις. Γιατί αυτό που έχουν ζήσει οι πολίτες τα τελευταία χρόνια και αυτό που προμηνύεται ότι θα βιώσουν με ακόμα σκληρότερο τρόπο στο μέλλον, είναι κάτω από το κάλυμα της συνένεσης και του προσχηματικού διαλόγου, επιλογές κοινωνικής πόλωσης με καθαρά ταξικές κατευθύνσεις και συνέπειες. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για τη συνέχεια της δημοσιονομικής προσαρμογής. Στην πραγματικότητα, αναφέρθηκε στη συνέχεια των συνεπειών της επιτήρησης, στη συνέχεια των πολιτικών της λιτότητας, στη μείωση των δαπανών για την υγεία και την παιδεία, στην καθήλωση των δημοσίων επενδύσεων και στην αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για φορολογική μεταρρύθμιση. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση προωθεί τις φοροαπαλλαγές που ευνοούν τους λίγους και συνεχίζει μια άδικη φορολογική πολιτική που αυξάνει τους έμεσους φόρους και οδηγεί σε ασφυξία τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες. Ακούσαμε για τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι αυτό σημαίνει τη συνέχεια και την επιτάχυση της απορρίθμισης, της εκποίησης του δημόσιου πλούτου, της απαξίωσης του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σημαίνει τη συνέχεια της ασυδοσίας στην αγορά και την περαιτέρω υπονόμευση της συλλογικής αυτονομίας και των εργασιακών σχέσεων. Ακούσαμε για την εξυγίανση των ΔΕΚΟ και είναι ξεκάθαρη στρατηγική. Την ακούσαμε και από τους υπουργούς για την απαξίωση και το ξεπούλημα των μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων και την ενίσχυση των ιδιωτικών ολιγοπολίων. Και αυτό σε μια περίοδο που στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όριμο το αίτημα, είναι έντονος ο αγώνας, η απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς να γίνεται με κανόνες, με διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, με αναβάθμιση και κατοχύρωση των εργασιακών σχέσεων. Η κυβέρνηση όμως της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να είναι εγκλωβισμένη στις αιμονές ενός νεοφιλελεύθερου μονόδρομου. Ακούσαμε διαβεβαιώσεις για το ασφαλιστικό. Την ίδια ώρα που ο κύριος αναλυτής όλες αυτές τις μέρες κινδυνολογούσε
και προετοίμαζε το έδαφος για μονόπλευρες επιλογές εις βάρος των ασφαλισμένων. Στην πραγματικότητα, ακούμε άλλη μια φορά τη γνωστή διγλωσία της κυβέρνησης, που καθησυχάζει στα λόγια, όπως έκανε και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής χθες, και προωθεί συνεχώς μέτρα που απαξιώνουν και επιδεινώνουν την κατάσταση στα ταμεία και στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Ακούσαμε για το ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια η Ελλάδα είναι παρατηρητής των εξελίξεων, χωρίς ισχυρή φωνή διαπραγμάτευσης στις Βρυξέλλες, σε μια περίοδο μάλιστα που λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν δίνει μάχες στα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά επιλέγει να αξιοποιεί την αδράνεια και την αποτυχία στη διαπραγμάτευση ως άλοθη για συντηρητικές επιλογές και αντιλαϊκές πολιτικές. Ως άλοθη για το δίθεν μονόδρομο που μας επιβάλλουν οι Βρυξέλλες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η υπόθεση της συνταξιοδότησης των γυναικών που αποκάλυψε προεκλογικά με πλήρη στοιχεία ο πρόεδρος του Πασόκο Γιώργος Παπανδρέου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του είπε ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε ρήμην της κοινωνίας. Δυστυχώς η ουσία των δηλώσεών του, η πολιτική που έχει ασκήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα χρόνια και κυρίως οι πραγματικές προτεραιότητες που θέτει η κρυφή πολιτική ατζέντα που καθημερινά αναδεικνύεται, δείχνουν ότι οι επιλογές της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας δεν γίνονται απλώς ερήμην της κοινωνίας, αλλά εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, εις βάρος των συμφερόντων της πλειονότητας του ελληνικού λαού. Εμείς, από την πλευρά μας, θα είμαστε δυναμικά και δημιουργικά παρόντες στη Βουλή, στους χώρους δουλειάς, στις τοπικές κοινωνίες. Μαζί με τους πολίτες που αγωνιούν, μαζί με τα κοινωνικά κινήματα που αγωνίζονται, μαζί με τους νέους ανθρώπους που αναζητούν ελπίδα. Θα είμαστε παρόντες και θα αναδεικνύουμε ότι υπάρχει ένας άλλος, ένας προοδευτικός δρόμος, αξιόπιστος για την ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, για μια δίκαιη κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Ξενιανακοπούλου. Παρακαλώ τον Υπουργό.